Μετά την πρώτη του προσπάθεια με το Tower of God, το Crunchyroll επέστρεψε με τη δεύτερη παραγωγή του, βασισμένη πάλι σε ένα μάνχουα. Τι είναι όμως τα μάνχουα? Μάνχουα είναι ουσιαστικά όρος που χρησιμοποιείται για τα κορεάτικα κόμιξ, ακριβώς όπως η λέξη μάγκα, που είναι η ορολογία για τα ιαπωνικά κόμιξ. Οι μεγαλύτερες διαφορές τους με τα μάγκα είναι ότι τα μάνχουα είναι συνήθως έγχρωμα και διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως τα κανονικά βιβλία. Το God of High School είναι ένα μάνχουα το οποίο τρέχει από το 2011 και έτσι, 9 χρόνια μετά, το Crunchyroll αποφάσισε να δημιουργήσει ένα άνιμε βασισμένο σε αυτό, αναθέτοντάς το στο στούντιο. MAPPA. Έχοντας δει τα πρώτα 4 επεισόδια, έχω σχηματίσει μια γνώμη για αυτή τη σειρά. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση... Η πλοκή μας παρουσιάζει μια ύποπτη εταιρεία, με όνομα ύποπτη εταιρεία, η οποία υποκινεί όλη τη χώρα και επίσης είναι η διοργανώτρια ενός τουρνουά πολεμικών τεχνών που έχει σκοπό να αναδείξει τους 3 δυνατότερους high school πολεμιστές. Ο νικητής αυτού του τουρνουά θα κερδίσει ένα βραβείο. Αυτό είναι να του εκπληρωθεί όποια ευχή αυτός επιθυμεί. Είτε φήμη, είτε χρήματα, είτε ακόμα και δύναμη. Μετάφραση, το βραβείο είναι ασήμαντο για την πλοκή. Οι 3 δυνατότεροι μαθητές θα είναι αντιπρόσωποι της εταιρείας στο εθνικό και στη συνέχεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο πρωταγωνιστής της σειράς μας είναι ο Τάι, εννοώ ο Γκόκου. Ενώ ο Τζιν Μόρι, ένας cool τυπάκος με μόνο σκοπό τώρα να αντιμετωπίσει τους δυνατότερους πολεμιστές, ώστε να τεστάρει τα όρια του και να τα ξεπεράσει. Από το πρώτο λεπτό αυτού του άνιμε, ο Μόρι παρουσιάζεται ως ένας ηρωικός, συμπαθητικός, δυναμικός τυπάκος που απεχθάνεται την αδικία. Οκ, παιδιά, δεν θα το κρύψω, είναι ο Κορεάτης Γκόκου. Μέχρι και σε κάποιες κωμικές σκηνές, νιώθω ότι ο voice actor προσπαθεί να βγάλει λίγο Μάσα Κονοζάουα στις ερμηνείες του. Η Κίνα έχει τον Σον Γουκόνγκ, η Ιαπωνία τον Γκόκου, η Κορέα τον Μόρι και η Ελλάδα... Ο Μόρι χρησιμοποιεί μια ανανεωμένη έκδοση του Taekwondo. Ξέρετε, αυτή την πολεμική τέχνη που πήγαινε κάθε μαμά το παιδί της, όταν αυτό την παρακάλαγε να μάθει καράτα για να γίνει σαν τον Σογκόκου. Και αντί η μαμά να μας πάει για κουνφού, μας πήγαινε στη σχολή της γειτονιάς, με έναν κλαρά σένσεϊ, που πιθανότητα δεν είχε δώσει σε μαθητή του πάνω από πράσινη ζώνη, γιατί μεταξύ μας κανένας δεν έμενε μετά την πράσινη ζώνη. Γιατί έλεγα? Α, για το Μόρι. Λοιπόν, ο Μόρι χρησιμοποιεί μια έκδοση του Taekwondo, που, άκου εχεί, χρησιμοποιεί και πολλές γροθιές. Άρα, όχι τόσο χόραγκ, αλλά περισσότερο τζιγκαζάμα. Τον λένε τζιν. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Από την αρχή κιόλας η σειρά μας δείχνει την καλή του φύση, παρουσιάζοντάς του να προτιμάει να αργήσει ένα τουρνουά, καθαρά για να πιάσει έναν κλέφτη. Και έτσι, ο Μόρι και μαζί ένα μάτσο σχολιαρόπαιδα, τα οποία κοιτάζοντάς τα δείχνουν μεγαλύτερα από εμένα, πέφτουν στη μάχη για να αναδειχτούν νικητές. Είναι εξοπλισμένοι με τα σκάουτερ τους, εννοώ τους μπρασελέδες τους, που δείχνουν τα power level τους και τα HP τους, κάνοντας έτσι τις μάχες προφανείς. Αν έχεις πιο χαμηλό level από κάποιον, τότε θα χάσεις από αυτόν. Βεντζίτα! Σκάσε, Boomer. Και όλα αυτά μέχρι να φανερωθεί ότι ο Μόρι γίνεται Super Saiyan. Και όχι, δεν χρειάζεται να διαβάσω το μάνχουα για να το μαντέψω αυτό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή έχουμε έναν τύπο που χτυπάει το χέρι του σε ένα γραφείο και κάνει σαλαμάκι σε ένα νησί. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια? Πέρα όμως από το Μόρι, έχουμε και διάφορους άλλους χαρακτήρες που αφήνουν το στίγμα τους. Όπως τη Μίρα και τον Χαν Ντέι. Η Μίρα είναι μια κοπέλα που θυσίασε την ίδια της τη ζωή μόνο και μόνο για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο ενός πολύ αγαπημένου της ατόμου. Και ο Ντέι είναι ένα ήρεμο αλλά πολύ ισχυρό άτομο που μάχεται για να βοηθήσει ένα φίλο του που υποφέρει. Αν και οι τρεις είναι συμπαθητικοί, δεν αποφεύγουν να φτάσουν στα άκρα για τα άτομα που νοιάζονται. Γιατί στο κάτω-κάτω, ο κόσμος των Σόνεν δεν είναι ούτε υπερδυνάμεις, ούτε μεγάλες μάχες, ούτε ο χαμογελαστός πρωταγωνιστής. Αντίθετα είναι η πίκρα, ο πόνος και η δίψα για ζωή που κρύβονται πίσω από το χαμόγελο του πρωταγωνιστή. Αυτό που κάνει ένα Σόνεν να ξεχωρίζει είναι η σκοτεινή ιστορία που έκανε έναν πρωταγωνιστή να χαμογελάει για να κρύψει κάτι που του λείπει πραγματικά. Αυτή είναι που μας κάνει να δεθούμε με αυτόν και μας κάνει να χαιρόμαστε όταν οι γύρω του τον αναγνωρίζουν. Οι Σόνεν σειρές είναι περισσότερο ταξίδια με σκοπό την αναγνώριση παρά απλές περιπέτειες για δράση.
Είναι ο λόγος που ο Ναρούτο έγινε Χοκάγκε ή ο λόγος που ο Λούφι αναζητάει τον τίτλο του Βασιλιά των Πειρατών. Γι' αυτό, το γεγονός ότι το God of High School δίνει backstories σε χαρακτήρες όπου βρωμάται δεν θα τους ξαναδούμε ποτέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιοσέβαστο. Η παρουσίαση απλά με ξάφνιασε. Το open είναι πραγματικά ό,τι θα ήθελα να δω σε ένα άνιμε που έχει αντικείμενο το ξύλο. Μουσική που χτίζει hype, γρήγορες σκηνές με έντονα χρώματα και γενικότερα ένας χαμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άτομο που να μπορεί να κάνει skip αυτό το opening. Πέρα όμως από το opening, ενθουσιάστηκε με την ίδια την αρένα. Το God of High School είναι ουσιαστικά το Tekken Adaptation το οποίο δεν πήρα ποτέ. Πέρα από αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Το animation πραγματικά με σόκαρε. Και είναι και ο βασικότερος λόγος που ήθελα να περιμένω πριν βγάλω αυτό το βίντεο, γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν ιδιαίτερα ψαρωτικό, αλλά επίσης πολλές από τις σκηνές οι οποίες παίχτηκαν στο επεισόδιο ήταν επεκτάσεις από τις σκηνές του opening. Άρα φοβόμουν ότι πέρα από το πρώτο επεισόδιο όλα τα άλλα θα ήταν στατικά. Αλλά μα το Θεό, μέχρι τώρα όλα δείχνουν πανέμορφα. Από το απίστευτο opening, σε όλες τις αναφορές στις πολεμικές τέχνες και φυσικά στην αμέτρητη δράση. Σκηνοθετικά, η σειρά δίνει περισσότερο βάση στη γρήγορη κίνηση και στα τεινάγματα της κάμερας, καθαρά γιατί το αντικείμενό της είναι οι πολεμικές τέχνες. Όπως είχε πει και ο Τσάκι Τσάν, που ο άνθρωπος πραγματικά αναπνέει τη δράση. Like an American movie, you can see there's a lot of movement. When the camera angle movement, that means the actor, they don't know how to fight. I never move my camera. Always steady, wide angle. Let him see I jumping down. I do the flat, I do the fall. Όταν έχεις άτομα τα οποία γνωρίζουν πολεμικές τέχνες, δεν χρειάζεται να πούνε στην κάμερα συνεχώς. Απλά άφησε την στατική και άσε τον κόσμο να απολαύσει τη δράση. Επέτρεψε στο κοινό να μπορεί να ξεχωρίσει κάθε χτύπημα, φέρε την κάμερα όσο πιο κοντά γίνεται, δώσε βάση στις πολεμικές τέχνες και εκμεταλλεύσε οτιδήποτε είναι διαθέσιμο στο πλάνο για να κάνεις σκηνές οργανικές. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο οργανικό από τη δράση να προχωράει από άτομο σε άτομο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι όλα γίνονται σε ένα πλάνο. Άρα, η σειρά δεν είναι τόσο βάση στην κλίμακα, δηλαδή στο πόσο μεγάλες δείχνουν οι επιθέσεις, αλλά αντίθετα, σχεδόν όλα τα πλάνα της είναι πολύ κοντά στους πολεμιστές, κάνοντας έτσι εύκολο να δούμε τη δράση. Αλλά ταυτόχρονα, δίνεται βάση στο αρμονικό πέρασμα μεταξύ κάθε cut. Αν και κάθε σκηνή έχει φτιαχτεί από διαφορετικό άτομο, η συνοχή στο σχέδιο και τα storyboards δημιουργούν την αίσθηση ότι οι μεγάλες σκηνές δράσης έχουν γίνει όλες σε μία λήψη. Ωραία η δράση, οι ωραίοι χαρακτήρες και το animation. Τι κάνει όμως το God of High School, μια σειρά που αξίζει κάποιος να δει σε σύγκριση με μια άλλη σειρά όπως το Bucky, το οποίο το βλέπουμε καθαρά για την γκάβλα μας. Αυτό φυσικά είναι το σόνεν πνεύμα της σειράς. Έχουμε φυσικά το δέσιμο της παρέας μεταξύ των τριών πρωταγωνιστών. Αλλά επίσης έχουμε και ατάκες όπως «Βατάσι γα μοττό μου οσόρετε ήρουν, μίζκαρα γα κακτό κατωστε μητόμεναι αιτενι, κοκόρο δε μακέρ Το God of High School είναι κατά τη γνώμη μου αυτό που λείπει από τα μοντέρνα σόνεν. Αν και προσωπικά θεωρώ το Dragon Ball ιδανικό σόνεν άνιμε, τότε το God of High School είναι ό,τι κοντινότερο υπάρχει σε αυτό. Θέλατε νέο Dragon Ball? Πάρτε το! Αν και το Tower of God δυστυχώς δεν κατάφερε να συναρπάσει εκτός από μια σκηνή, αυτό εδώ δείχνει τελείως διαφορετικό. Και αυτό είναι γιατί αντίθετα με το Tower of God, όπου ο Μπαμ δεν μας έδωσε λόγους να το συμπαθήσουμε, το God of High School και ο Μόρι μας έκαναν κατευθείαν να θέλουμε να δούμε κι άλλο. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο, γεια σας!